Να σας καλησπερίσω όλους σας και να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την ευκαιρία να έρθω σε την περιοχή που για πρώτη φορά έρχομαι. Να χαιρετήσω τους Προέδρους, τα μέλη του Κοινοβουλικού Συμβουλίου, την Πρόεδρο που μίλησε προηγουμένως, αλλά νομίζω τόσο ο εισηγητής όσο και η Πρόεδρος είπαν τα καλύτερα από ό,τι θα τα πω εγώ. Ειλικρινά χαίρομαι που οι αγροτικές μας περιοχές διαθέτουν νέους ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν στη σωστή πορεία και στη σωστή γραμμή. Και άκουγα το ρεπερτόριο σας στα τρία πουλιά πετάσασιν. Που το παίζει κάθε πρωί ο Λάζαρος για να υπομνήσει σε όλους μας αυτήν την τραγωδία που μας έπληξε. Και ο εισηγητής εισηγήθηκε πώς φτάσαμε ως εδώ. Νομίζω ο πρώτος δράστης είναι ο νους μας. Εμείς οι ίδιοι, δυστυχώς, είτε με τις πράξεις μας, είτε με τις παραλήψεις μας, δεχτήκαμε και αποδεχτήκαμε σε έναν τόπο που κάποιοι αγωνιστήκαν το 55-59. Και είναι το πιο φωτεινό παράδειγμα της πρόσφατης ιστορίας μας, να αποτινάξουν τον αγγλικό ζυγό και να παραδώσουν κράτος ελεύθερον και την κυπριακή δημοκρατία με τα σπουδαία και σημαντικά της αγαθά. Δυστυχώς, οι Τούρκοι, οι οποίοι πάνω σε οργανωμένη βάση και προγραμματισμένα και με θρησκευτική ευλάβεια θα έλεγα, παρά το ότι είναι μουσουλμάνοι, εσχεδίασαν την ανακατάληψη της Κύπρου. Και είναι έτσι πολύ σημαντικό να στρέφουμε πίσω το βλέμμα προς την ιστορία και να μελετούμε τα ιστορικά γεγονότα για να μαθαίνουμε και να αντλούμε μαθήματα. Τα κακά του τόπου μας, δυστυχώς, παρά το ότι στη Συμφωνία της Λοζάνης του 1923 ο σπουδαίος ηγέτης τότε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προέβλεψε στη Συνθήκη της Λοζάνης ότι οι Τούρκοι είχαν αποποιηθεί παντός δικαιώματος επί της Κύπρου. Δυστυχώς το 1955, όταν οικουρούσε και ήταν βαριά ασθενής ο Παπάγος, είχε έναν περιβόητο και περισπούδα στον Υπουργό Εξωτερικών τον Στεφανόπουλο, ο οποίος αφελώς φερόμενος δέχτηκε να λάβει μέρος στην τριμερή του Λονδίνου το 1955. Δηλαδή, απεμπολίσαμε τα δικαιώματα της Ρήχης και βάλαμε τους Τούρκους στο παιχνίδι με την τριμερή του Λονδίνου το 1955. Έκτοτε άρχισε μια αντίστροφη μέτρηση για την πορεία του λαού μας και του τόπου μας. Αναφέρω αυτά τα ιστορικά γεγονότα γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικά για την μετέπειτα πορεία μας. Και οι Τούρκοι το 1956, ο Νιχάτε Ρίμ ήταν ένας καθηγητής και τότε αντιπολίτευση στο κόμμα που κυβερνούσε την Τουρκία που ήταν ο Μεντερές. Ανέθεσε σε αυτόν τον περιβόητο κύριο, τον Νιχάτε Ρίμ, να εκπονήσει το σχέδιο ανακατάληψης της Κύπρου. Και αυτός ο κύριος που ήταν και καθηγητής Πανεπιστημίου και εδολοφονήθηκε από αριστερή οργάνωση το 1971 στην Τουρκία, το 1956, τον μήνα Νοέμβριο και τον μήνα Δεκέμβριο, εκπόνησε δύο εκθέσεις, στις οποίες εκαθόρισε την πορεία της τουρκικής πολιτικής για την ανακατάληψη της Κύπρου. Και υπάρχει μια περιβόητη παράγραφος στις δύο αυτές εκθέσεις που λέει το εξής, ότι την πλειοψηφία των Ελλήνων της Κύπρου πρέπει να τη θεωρήσουμε ως περιστασιακή και να επιδιώξουμε τη δημογραφική αλλαγή. Αν είναι ποτέ δυνατό, δηλαδή. Το 1956 αυτό. Και οι Τούρκοι πάνε σε οργανωμένη βάση συμπαραστατούμενοι ασφαλώς από τους Εγγλέζους, εμείς αφελώς φερόμαστε, αφελώς φερόμενοι, εκαταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε με όσα πράξαμε μέχρι το 1974. Και εγώ λέω ότι το πιο φωτεινό παράδειγμα της ιστορίας μας είναι αυτά που αγωνιστήκαν, αυτοί που είναι θαμμένοι στα φυλακισμένα μνήματα και πάρα πολλοί κόσμος που υποφέρει ως τα σήμερα από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59, αλλά δυστυχώς μετέπειτα κάποιοι και χρηματοδοτούμενοι κατά κύριο λόγο από τους Τούρκους και τους Εγγλέζους, παρεσύρθησαν σε αυτήν την τραγική κατάσταση με τη δημιουργία της ΕΟΚΑΒ, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Και σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος που εντάχθηκε στην ΕΟΚΑΒ επίστευαν ότι έπρατηκε το ορθό. Διότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος είναι με τον φανατισμό του να προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες και να είναι και πεπισμένος περί της ορθότητος της πράξεως του. Και επειδή είμαι ένας εκ των τεσσάρων βουλευτών, ο οποίος εδιεξήρθη εν το φάκελο της Κύπρου και το θεωρώ το πιο σημαντικό έργο που επιτέλεσε η Βουλή των Αντιπροσώπων, ο φάκελος της Κύπρου, ο οποίος συνέλεξε επί μια πενταετία
σημαντικά στοιχεία από τους ζώντες μάρτυρες της τραγωδίας σχεδόν από την εποχή του 1948, από τα Οκτωβριανά κατά κρύβια. Εκεί θα πω μερικά γεγονότα για να γνωρίζουμε όλοι, ιδιαίτερα οι νεότεροι, πώς ήταν αυτή η τραγωδία. Πάρα πολλοί που ενετάχθησαν στην ΕΟΚΑΒ ήταν άνθρωποι νοικοκυρέοι, σωστοί που μετήχαν και στον πρώτο απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959. Δυστυχώς παρεσύρθησαν και προέβαιναν στις πράξεις που προέβαιναν. Ένας από αυτούς που ήρθε και κατέθεσε, διότι δώσαμε την ευκαιρία, όποιος ήθελε να έρθει να καταθέσει το φάκελο της Κύπρου, ήταν ο γνωστός Σπύρος Παπαγεωργίου, ο γνωστός δημοσιογράφος. Και για να έχετε υπόψη σας ποιος ήταν ο κύριος Παπαγεωργίου, ήταν αυτός που τον έφερε η Χούντα τότε και τον έβαλε και κυβερνητικό πρόσωπο. Αυτός ο άνθρωπος έγραψε σωρία συγγραμμάτων για την τραγωδία μας και ήρθε από την Ελλάδα, παρά το ότι σήμερα είναι σε μεγάλη ηλικία και υποφέρει και με προβλήματα υγείας, ήρθε και έδωσε μαρτυρία στο φάκελο και ήταν πράγματι έτσι αποκαλυπτικός και έδωσε μια μαρτυρία από τα βάθη της ψυχής του. Μια ερώτηση που αξίζει τον κόπο να τη κάνουμε μνήμα ήταν, τον ερώτησα, κύριε Παπαγεωργίου, εσύ μετά από αυτήν την τραγωδία του λαού μας, μέσα από τον όλεθρο και τις στάχτες, τι έχεις να πεις για να μείνει ως ιστορικό ντοκουμέντο και ποιος ήταν ο αντικειμενικός στόχος της ΕΟΚΑΒ? Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Παπαγεωργίου ήταν η εξής: επέξαμε τον ρόλο του χρήσιμου ηλιθίου. Το σπουδαιότερο αγαθό, νομίζω, στον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τα σφάρματα του, να τα αποκαλύψει και να αποτελούν τρόπο αποφυγής για όλους μας και για τους νεότερους και τρόπο προβληματισμού. Επίσης, ένα άλλο γεγονός το οποίο ήθελα να αναφέρω από αυτήν την τραγωδία μας είναι πολλές φορές που λένε τούτοι εν τούτοι που πολεμήσαν τη δημοκρατία και άλλοι είναι που την υπερασπιστήκαν. Σίγουρα ουδής επικροτεί το έργο της ΕΟΚΑΒ και είναι καταδικαστέο. Όμως αυτοί που είχαν γνώση και ήταν οι συνειδητοί προδότες μετρούνται στα δάχτυλα της μιας παλάμη. Οι περισσότεροι ήταν αυτοί που φανατίστηκαν και παρεσύρθησαν. Ασφαλώς πρέπει να μνημονεύεται ο αγώνας αυτών που αγωνιστήκαν να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και την ένωμη τάξη και πληρώσαν με τίμημα την ίδια τους τη ζωή. Και είναι πάρα πολλοί οι οποίοι πληρώσαν με τέτοιον τίμημα. Και κατά συγκυρία, κατά δραματική συγκυρία θα έλεγα, οι νεκροί του πραξικοπήματος είναι 92 των αριθμών και είναι 41 από τη μια πλευρά και 41 από την άλλη. Φυσικά σε αυτούς περιλαμβάνονται και μερικοί τελείως αθώοι άνθρωποι. Ας πούμε έναν κοριτσάκι ηλικίας 7 ετών, το οποίο έπαιζε ένα μέρημνο στην αυλή του σπιτιού του σε ένα σπίτι από την, εκεί που είναι το μακάριο νοσοκομείο, από την, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, δε στην αυλή και το πήρε μια δέσποτη. Ένα άλλο καθόταν με ένα φίλο του που ήρθε από το Λονδίνο και έπαιρναν πήρα στην αυλή και τον πήρε και αυτή μια δέσποτη. Αυτές είναι οι τραγικές συνέπειες. Και επειδή επικρατεί η άποψη, ξέρετε, ένα πρόσφατο γεγονός, το οποίο αξίζει τον κόπο έτσι να, για ιστορικού λόγου να το αναφέρουμε. Ο σημερινός αρχιεπίσκοπος, νομίζω μόλις ανέλαβε, πήγε και μνημόνευσε τους 22 καταδρομείς, οι οποίοι ήταν εκείνοι που εισήρθαν στο προεδρικό μέγαρο. Για να μην ειλικρινής, είχα και εγώ την άποψη, πριν να γίνει ο φάκελος της Κύπρου, ότι αυτά τα παιδιά τα επέλεξαν από οικογένειες που ήταν ενταγμένες στην ΕΟΚΑΒ, που ήταν φανατισμένοι και ούτω καθεξής. Καθόλου δεν έγινε έτσι. Οι καταδρομείς ήταν και αυτά παιδιά δικά μας, οι οποίοι εντάχθηκαν στην Εθνική Φρουρά να υπηρετήσουν τη θητεία τους και η Χούντα τους πήρε και τους λόχους, τις δημιουργίες και τις ομάδες, τις ανακάτωσε μεταξύ τους να μην γνωρίζει ο ένας τον άλλον και είναι αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον που τα πήραν στο προεδρικό μέγαρο. Και τα πήραν μάλιστα με τα μπερέ, ούτε τα κράνη τους δεν επέτρεψε να φορήσουν. Με τα κοντοπαντέλωνα και με κάτι όπλα τα οποία η ευέλεια τους ήταν μηδαμινή. Ο στόχος ήταν να γίνει αλληλοσκοτωμός μεταξύ μας. Και αυτά τα παιδιά ήταν πράγματι θύματα. Και έτσι, προς πληροφόρηση σας, να αναφέρω και ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Δύο συνάδελφοι μας βουλευτές, μάλιστα που προέρχονται από την πλευρά της αριστεράς. Ο ένας ήταν ο Αριστοφάνης ο Γεωργίου, ο οποίος ήταν στρατιώτης τότε, και ήταν στον Λόχον τον Λβό, πήγε και αυτός στο πρόεδρο. Αν σκοτωνόταν τότε ο Μηγέννη του και ο Αριστοφάνης, θα έλεγαν είναι και αυτός πραξικοπηματίας. Ενώ ο άνθρωπος πήγε με το ζόρι. Ένα άλλο συνάδελφο τη αριστερά ήταν ο Θράσος ο Μιχαηλίδης. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, όταν καταδικάζουμε ανθρώπους με ευκολία, πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί και επειδή τώρα έχουμε την ευκαιρία και έχουμε όλα τα στοιχεία του φακέλου της Κύπρου, μπορούμε να είμαστε πιο σωστοί. Και σήμερα που ήταν η επιτυχιακή συνεδρία στη Βουλή των Αντιπροσώπων,
και γίνεται η ειδική συνεδρία για να καταδικάσουμε τις μαύρες επετείους. Είναι καλά αντί να τις καταδικάζουμε μόνο, να κάνουμε και μια συζήτηση για να προβληματιζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Ας πούμε το περιβόητο θέμα της ενότητος. Ξέρετε, η προηγούμενη κυβέρνηση εδειρήγνει εν τα ημάτια της ότι πρέπει να συστρατευτούμε όλοι γύρω από την ενότητα. Η σημερινή κυβέρνηση περίπου πράττει το ίδιο. Είναι η καραμέλα της ενότητας. Ενότητα είναι στον κοινό στόχο. Αν δεν μπορεί να λες έναν και έναν που κάνουν δύο, θα συμφωνήσουμε όλοι έναν και έναν κάνουν 24, γιατί έτσι κοψιονούς του κουλία. Έναν και έναν κάνουν δύο. Και αν θέλουμε πραγματική ενότητα και να μεγαλουργήσει αυτός ο τόπος και να σταματήσουμε το κακό και τον κατήφορο, που τώρα έχουμε πατώσει και στο θέμα της οικονομίας και στο εθνικό μας θέμα, πρέπει επιτέλους να προβληματιστούμε από τον αγώνα του 55-59, λέω, που εκεί ο λαός μας, ενωμένος και συστρατευμένος στον ίδιο στόχο και στον ίδιο σκοπό, απέναντι από έναν κατακτητή, όπως ήταν η Μεγάλη Βρετανία, και δεν νομίζω η Τουρκία να είναι πιο ισχυρή σήμερα από τη μεγάλη, τότε Μεγάλη Βρετανία, αφού είμαστε όλοι ομονοούντες και συστρατευμένοι στον ίδιο στόχο και σκοπό, κερδίσαμε την ελευθερία του τόπου μας. Και δεν ξέρω αν υπάρχει πιο έτσι εξιστορημένη και ωραία περιγραφική λέξεις που έδωσε ο αείμνηστος ήρωας του 55-59 Ευαγόρας Παλικαρίδης για την Λευτεριά. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω σκαλοπάτια. Αυτός ο άνθρωπος, ο λάτρης της ελευθερίας, αποτύπωσε το σπουδαιότερο ιδανικών και αγαθών, τη λέξη ελευθερία. Σε εμάς αυτές οι λέξεις έχουν χάσει δυστυχώς σήμερα την έννοια τους. Άρα λοιπόν, πρώτα να συμφωνήσουμε ότι συμφωνούμε όλοι στο στόχο της ελευθερίας του τόπου μας, στο στόχο της απελευθέρωσης, συμφωνούμε όλοι ότι όταν λέμε να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Όταν λέμε ότι είμαστε όλοι προσιλωμένοι στις αρχές και στις αξίες της δημοκρατίας και του δημοκρατικού πολιτεύματος, είμαστε όλοι σύμφωνοι. Δεν πρόκειται, ας πούμε, να ακούω την προηγούμενη κυβέρνηση να λέει, αυτά που κάναμε δώρο στο Θαλάτ να τα αφήσουμε στο τραπέζι. Μα αν τα αφήσουμε αυτά στο τραπέζι, οι Τούρκοι να έρθουν μέχρι το καλό χωριό της Λεμεσού. Δεν γίνεται με κανέναν τρόπο να μην δώσουμε μια λύση η οποία θα λειτουργεί δημοκρατικά. Ο Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος επιζεί σήμερα, είπε ένα σπουδαίο και ατράντακτο επιχείρημα. Ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Αυτή είναι η υπευθυνσία της δημοκρατίας. Συμφωνούμε όλοι σε αυτόν τον τόπο να υπερασπιστούμε αυτά τα ελάχιστα δικαιώματα για τον τόπο μας και για τον λαό μας. Νομίζω αυτοί που δημιουργήσαν αυτό το κράτος, αυτόν οραματιστήκαν και αυτόν υπερασπιστήκαν με την ίδια τους τη ζωή. Και δεν έχουμε εμείς κανένα δικαίωμα σήμερα κάτω από το βάρος του πραξικοπήματος, του επάρατου πραξικοπήματος, κάτω από το βάρος της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Η Τουρκία μας κουβάλησε εδώ 200.000 επίκους. Αλλάστε το δημοκρατικό χαρακτήρα. Έκτισε 3.000 τσαμιά. Έκοψε τους σταυρούς από τις εκκλησίες. Ανέσκαψε τους νεκρούς από τα νεκροταφεία για να αφαιρέσει τη μνήμη. Εμείς αυτόν τον αντίπαλο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και είναι αρκετό να συναγωνίζομαστε σε υποχωρήσεις. Και νομίζω ότι χαίρομαι που εδώ σε αυτό το κομμάτι χαρτιού έγραψαν τα νέα παιδιά εδώ. Κανένας δεν ξεχνά και τίποτα δεν ξεχνιέται. Ειλικρινά ευχόμουν όλος ο λαός μας να σκεφτόταν με τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος στο καλό χωριό της Λεμεσού. Οι έννοιες του εκτοπιστέντος, του πρόσφυγα, του αγνοούμενου, του εγκλωβισμένου, σήμερα έχουν ξεθοριάσει στη σκέψη μας. Και αν πάρετε τις δηλώσεις των κομμάτων, σπανίζει να αύριο στη λέξη πρόσφυγας. Θα συνήχαν οι πολιτικοί πρόσφυγες, ας πούμε. Και τους πραγματικούς πρόσφυγες του τόπου τους ξεχάσαμε. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, θάβουμε τους νεκρούς μας. Αντί κάθε κηδεία των ιερών λειψάνων, αυτών που έδωσαν τη ζωή τους, να αποτελήσει λαλητήριο καταδίκης της βαρβαρότητας της Τουρκίας, αποτελεί ένα συνηθισμένο γεγονός, σαν να σκοτώθηκε κανένας μέσα στην γειτονιά μας και πάμε να το θάψουμε. Αυτό το λέω όχι υπό μορφή επίκρισης, αλλά έχουμε χωνέψει την κατοχή μας. Έχουμε χάσει τις αντιστάσεις μας. Έχουμε χάσει τους προσανατολισμούς μας. Και νομίζω είναι αξιέπαινες τέτοιες προσπάθειες που κάνει αυτή η μικρή κοινότητα και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς τα αστικά κέντρα και προς τους ηθήνοντες αυτού του τόπου, τούντες μέρες να προβληματιζόμαστε,
και να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία, γραμμή και τακτική. Δεν θέλω ειλικρινά να επεκταθώ παρακάτω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω έστω για αυτά τα λίγα σημαντικά λόγια. Και όποτε μου ξαναφωνάξετε, θα έρθω εδώ. Πριν να φύγω από το βήμα, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητος, επειδή είχαμε παράπονο για τον δρόμο, έχει τον λόγο μου ότι Σεπτέμβριο θα γράψω και ένα θέμα για την ευθυγράμμιση του δρόμου σε αυτό το κομμάτι που έχετε πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.